Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Άγιου Νικολάου, 22η αγωνιστική σήμερα για την Evolution League, η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, και οι Pink Paper αντιμετωπίζουν τους Most Wanted. Σήμερα ένα μάτς με υψηλό διακύβευμα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι με νίκη απόψε παίρνουν το τελευταίο εισιτήριο που οδηγεί στα play-offs της Evolution League. Ενώ από την άλλη, οι Pink Paper έχουν εξασφαλίσει ήδη την θέση τους εκεί. Οι Pink Paper, οι οποίοι είναι 15 νίκες και 6 ήττες στη σεζόν, με την 4η θέση. Από την άλλη, μετρούν 14 νίκες και 7 ήττες μέχρι τώρα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους γηπεδούχους, τώρα μου σχολείται να είναι στην επίθεση, άστε από το τρίποδο από τον Καραΐσκο. Βάλα τα χέρια του Καραμασιώτη. Πάρει το σταυτός, θα συνεχίσει με το καλάθι. Πανίδης. Φίλοι πίσω στον Μποτσάκο. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα και τις πεντάδες. Σαζάρ, Καραΐσκος, Μποτσάκος, Εφανίδης και Αγγουτσόπουλος και γίνουν για τους Pink Paper, ενώ από την άλλη έχουμε Αναγνώστη, Καραμασιώτη, Κουσάκη, Παπαδόπουλο και Μιχαλόπουλο. Ανανεώνουν την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. 14 επίθεση με τον Μποτσάκο να οργανώνει. Βάλα πάει έξω στον Ορφανίδη, σηκώνεται για τρεις, τον βάζει. Πρώτο καλάθι, είναι για τρεις κιόλας. Με τον Ορφανίδη για το 3-0. Καραμασιώτης. Πολύ καλή άμυνα τον Μποτσάκο. Διατηρεί όμως την κατοχή στα χέρια του Καραμασιώτης. 10 δευτερόλεπτα πριν το ρολόι της επίθεσης. Κάνει το βηματάκι στο πλάι, θα απαντήσει. Έρχεται άμεσα η απάντηση για το 3-3. Πρόκειται για δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Σήμερα πιστεύω πως θα δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Καθώς τα ρόστερ των δύο ομάδων είναι γεμάτα σήμερα. Θα έχουν αρκετές επιλογές. Έρχεται και το δεύτερο καλάθι για τους γηπεδούχους. Ανδριτσόπουλος αυτή τη φορά θα βρει στόχο για το 5-3. Παπαδόπουλος παίζει με πλάτη, έχει δύο πάνω του, επιλέγει να αφήσει έξω. Αναγνώστη βρίσκει χώρο για να εκτελέσει, βρίσκει σίδερο όμως. Ο Τσάκος δεν βάζει. Πάει από τα αριστερά, έχει φτάσει κοντά στη ρακέτα, κοντά σε δύο θα σηκωθεί. Βγαίνει άμυνα αρχικά. Μαζεύει ο Ορφανίδης στα 9 δευτερόλεπτα. Ορφανίδης πατάει γκάζι, φτάνει προς τα μέσα. Το πίεσε αρκετά εκεί ο Κουσάκης όσο έπρεπε για να μην μπορέσει να εκτελέσει. Καραμασιώτης παίζει με τον Κουσάκη. Μιχαλόπουλος θα πάρει χέρι με χέρι. Διαδοχικά σκριν. Αναγνώστης συγκρούεται με τον αντίπαλό του. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει ο Μιχαλόπουλος. Θα στοχίσει όμως από μακριά. Η μπάλα στα χέρια του Μποτσάκη. Θα πάρει μια δύσκολη προσπάθεια μπροστά τον Κουσάκη. Θα τον νικήσει για το 7-3. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Κολλημένος αντίπαλος πάνω του. Στο συν 4 πλέον οι γηπεδούχοι. Καραμασιώτης εκτελεί για 3 και θα βάλει το δεύτερο δικό του. Με τη στιγμή είναι ο μοναδικός που σκοράρει για τους Most Wanted. Καραΐσκος αφήνει στον Ορφανίδη. Ο Τσάκος μπροστά τον Καραμασιώτη, κατεβάζει το χέρι του, καθαρή άμυνα. Προσκύσει από τον Ανδρουτσόπουλο, σηκώνεται σε δεύτερο χρόνο, θα το βάλει για το 9-3. Και ο Τσίλος δίνει τις λύσεις του για τους Ρόζ. Το συνέξι πλέον, το Pink Paper. Ο Αναγνώστης, Καραΐσκος, τρέχει στο έδαφος, ζητάει ο Καραμασιώτης. Κάνει την προσπίση, θα εκτελέσει στην δεύτερη ευκαιρία του. Θα σκοράρει για 3, 9, 6 και οι 6 πόντοι διαχειρώσει Καραμασιώτη για τους Μος. Λάθος πάσα από τον Μποτσάκο. Παρακατέληξε εκτός. Αναγνώστης
τώρα αναφέρει 5,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βρίσκονται στο 9-6. Έχουν ευκαιρία είτε να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο είτε και να εσωφαρίσουν ένα ακόμα τρίποντο οι άσπροι. Καρμός του Παπαδόπουλος, πολύ καλά θα βγει εκεί από πίσω του. Ο Ποτσάκος κατάξει εκτός την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση. Καραμασιώτης στα δεξιά, υποπίεση, θα εκτελέσει, θα το βάλει και αυτό. 9-8, ο Καραμασιώτης παίρνει από το χεράκι την ομάδα του σε αυτά τα πρώτα λεπτά και την φέρνει στο μείον 1, ο Ποτσάκος πλησίασε, συγκρούστηκε, το φάουλ το έχει κάνει ο Παπαδόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, αυτό σηκώνει το χέρι. Αζάρ από κοντά βάλε στα χέρια του Καραμασιώτη. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πάρουν το πρώτο προβάδισμα σήμερα οι Μοσχόλτες. Παδόπουλος, Γέννη και Αζάρ πάνω του δυναμικά. Έπρεπε μέσα. Καλά και πάω. Το πανηγυρίζει και έξαλα. Γέννη νικητής εδώ στην μονομαχία με τον Αζάρ. Ο Παδόπουλος θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. 9-10 πλέον. Για πρώτη φορά σήμερα μπροστά η Most Wanted. Και ο Παπαδόπουλος είναι στην γραμμή των βολών τώρα. Ο Φικιώτης πέρασε στο μάτς με τους φιλοξενούμενους, όπως και ο Μπουκουράς. Μέσα και συμπληρωματική βολή για το 9-11. Καραΐσκος, Στεφανίδης, Μεσάκος, αριστερά ο Καραΐσκος σημαίνος, θα εκτελέσει για 3. Ο Βαδόπουλος μαζί με το rebound. Παραπέραν στα χέρια του Καραμασιώτη. Αυτός προς τα μέσα, κόβεται από τον Μποτσάκο, ο οποίος απογειώθηκε και έβαλε το στόπ στον αντίπαλό του. Ο Καμπόσος τώρα για πρώτη φορά στο παρκέ, ενώ και ο Κοντομπίχος έχει πέρασει το μάτς για τους Pink Paper. Κάποιες παρατηρήσεις εκεί στον Παπαδόπουλο από τον ρέφερι. Επίσης που έχει με τον Αζάρ. Θα πάρει τώρα, θα εκτελέσει αμέσως. Το πίστεψε. Δεν του βγήκε όμως. Καραΐσκος πάει μόνος του σε μια προσωπική ενέργεια. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Περνάει ο Καραμασιώτης κοντά στον Καμπόσο, υπάρχει στήριγμα για φάουλ αμυντικό από τον παίκτη των Big Paper. Λένε οι διαιτητές. Μπάλα μακριά στα χέρια του Καραμασιώτη. Θα το πάρει από εκεί. Δεν το βάλει. Δεν θα το βάλει. Τσάκος και αρχίζει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Μπουκουράς. Δεύτερο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους από δύο που είναι τώρα οι δύο ομάδες. Έξω πρώτη βολή από τον Βοκάκο. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή για το 10-11. Κούκουλη στο μάτς για τους άσπρους. Ο Παπαδόπουλος είναι αυτός που θα αποσυρθεί. Η Φικιώτης κανώνει τώρα για τους Most Wanted. 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το σκορ στο 10-11 υπερθυμίζω. Κούκουλης αφήνει έξω
σούτ από την κορυφή, αστοχο από τον Μιχαλόπουλο. Θετικό rebound του Πίκουλη, δεν μπορεί ούτε αυτός. Άδεσαν η Pink Paper, Ποτσάκος, παιδί τώρα στην επίθεση. Μέλα στα χέρια του Καραϊσκού. Κάνει κάποια βηματάκια πίσω, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Ξεκινάει την επίθεση του από τον αριστερό διάδρομο. Δεν μπορεί να νικήσει τον Μπλεφικιώτη, ο οποίος θα πάρει. Έχει όρθιο το βλέμμα του για να ψάξει μια μακρινή πάσα. Δεν θα το τολμήσει τώρα, θα στήσει τον Μιχαλόπουλο. Πικουλής. Καραμασιώτης. Εκτελεί για τρεις, το βάζει και αυτό. 10-14. Πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής από τον Καραμασιώτη. Τρεις του τα σούτου από την περιφέρεια, τα οποία θα χρειαστούν σήμερα οι Μοστόλοι. Και αυτό το πάρα πολύ χρήσιμο παιχνίδι θα γίνει το κλέψιμο τώρα από τον Μιχαλόπουλο, που έστειλε όμως την μπάλα στην τρίπλα. Καραμασιώτης ακόμα ένα σούτ. Τώρα δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό. Θα βάζει την ένα σούτ του. Καραΐσκος, ενώ παίρνει στο τελευταίο δίλεπτο, στην πρώτη περίοδο πάντα. Αμερικός όλο από τον Πλησικιώτη. Είναι το τρίτο που κάνει ο Μοσχόνης στο πρώτο δεκάλεπτο. Καμπόσος είναι εκεί για να επαναφέρει. Ορφανίδης σε κάτι τον πατάει, άφησε στον Μποτσάκο. Κόντρα στον Καραμασιώτη, θα πετύχει το καλάθι για το 12-14. Μπλεφικιώτης παίζει γρήγορα με τον Μπουκουρά. Και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Μπουκουλής, αναζητεί επιλογές. Μπουκουράς, κλείστηκε η πάσα. Δεν έφτασε στον Μπλεφικιώτη. Η κατοχή είναι για τους Most Wanted. Έχουν 5 δευτερόλεπτα τώρα οι άσπροι, θα πρέπει να βιαστούν. Μουτούρας, πατάει γερά, σηκώνεται για 2, αστοχή όμως. Ο Τσάκος. Παίζει με τον Καμπόσο. Κάνει την κίνηση ο Καραΐσκος, επιλέγει τον Ορφανίδη. 5 δευτερόλεπτα. Θα πάρει ένα μακρινό σου το Ορφανίδη στα Βρίστοχο. 15-14 μπροστά η Pink Paper, οι οποίοι παίρνουν το προβάδισμα με αυτή τη μακρινή εκτέλεση. Λυθικιώτης, 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Προσπίση του Μπούκουρα, κίνηση στον Λυθικιώτη. Αυτή πάσα η μπάλα αυτά στον Πίκουλη. Βλυφικιώτης έχει χώρο, πήρε το σούτο, έκανε ένα κοντό σούτο. Βρήκε σίδερο. Έχει φύγει δύο χούρτι της γάλης, βέβαια η Pink Paper, έκανε όμως λάθος επιλογή εκεί ο Κοντομήχος. Και στην τέχεια υπάρχει και φάουλ για να σταμάτησε η φορά του Καραμασιώτη. Τρίτο ομαδικό και για τους Pink. Επιλογές του Μουκούρας στα 9. Ο Χαλόπουλος Λυθικιώτης έχει πάρει θέση μπροστά από τον Ορφανίδη. Θα σηκωθεί, το έχει βρει το χέρι ο Ορφανίδης. Έχει δοθεί το φόλ παρά τις διαμαρτυρίες του. Είναι και το τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Το τελευταίο φόλ αυτό που είχα να δώσουν οι Pink Paper. Ενώ απομένει ακόμα, 8,9 στο ρολόι για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Λυθικιώτης βάζει την πρώτη για το 15-15. Χάσει την δεύτερη. Ο Τσάκος δεν μεγάλη πάσα από τον Καραΐσκο, τον δυσκόλεψε αρκετά. Και έτσι οι Μοσχόλοι επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση γρήγορα.
ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Δύο στο ρολόι, στην επίθεση Μοσχόντι μετά το λάθος των Pink Paper. Καρμασιώτης, στα τρία, Χαλόπουλος θα πάρει το τελευταίο σουτ, δεν θα εξεχίσει και έτσι ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο, με το σκορ να δείχνει 15-15. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Στην ισοπαλία βρισκόμαστε, 15-15 το σκορ. Βήματα εδώ από τον Κοντομίχο. Πριν διαμαρτύρεται. Ζητούν να ηρεμήσει οι συμπαίκτες του. Συνέχεια με τους Μος Μόντι να είναι στην επίθεση. Ουσάκης. Καραμασιώτης. Παπαδόπουλος έχει βάλει στην πλάτη του τον Κοντομίχο. Προσπαθεί να βρει τρόπο να εκτελέσει. Ήρθε και ο Κουσάκης, ο οποίος ακολούθησε τη φάση. Άφησε την πάρα στο καλάθι, κερδίζοντας και το φάουλ. Για το 15-17. Είναι ενδυστημένος και στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή του. Εστοχή για το 15-18. Κρασόπουλος. Καρπουζής. Έπαιξε την πάσα, συνεργάστηκε άψογα με τον Κοντομίχο. Κρασόπουλος εκεί στην κίνηση, θα δεχτεί το στόχο από τον Κουσάκη. Μηδιασμός για τους άσπρους και καλά και στην άλλη πλευρά. Τίπουλης θα τελειώσει την φάση για το 15-20. Οδειγματικά εδώ και στις δύο πλευρές αντέδρασαν οι Μοσχόντι με την τάπα στην άμυνα, την γρήγορη πάσα και το έστωχο καλάθι στην συνέχεια από τον Πίκουλη στο συμπέντια πλέον οι Μοσχόντι. Θα μειώσει όμως εδώ ο Καμπόσος, καλάθι και φάουλ, 17-20. Έτοιμος να δώσει το maximum στην ομάδα του. Αστοχή όμως στην βολή, παραμένει έτσι το 17-20. Ψάκης, άφησε στον Μιχαλόπουλο, η μπαλά έξω. Καραμασιώτης, έχει το φάουλ. Έχει κάνει ο Ζησόπουλος. Κουκουράς. Στην κορυφή ο Κουσάκης εκτελεί για τρεις στο βάση. 17-23. Για πρώτη φορά σε φεύγουν στο συνέξι Μοσχόλη. Οι οποίοι δείχνουν να έχουν περισσότερες λύσεις αυτά τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Σταματάει ο Βρασόπουλος, θα γυρίσει αστοχή. Μάχη για το rebound, η κατοχή τελικά είναι για τους Pink Paper. Νέα 14 δευτερόλεπτα λοιπόν για τους γηπεδούχους. Καρκούζης, ο Ντομίχος εκτελεί από την περιφέρεια. Μαζέψε ο Πίκουλης. Καραμασιώτης. Θα ακολουθούν δύο. Υπάρχει αμυντικό φάουλ τον Ζιζόπουλο. Τρίτο. Κομματικό για τους Pink. Δεν έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των Most Wanted. Καλή άμενα του Κοντομίχου. Εκείνος έβγαλε εκτός την μπάλα, έκοψε την πάσα πριν φτάσει στον Μπουκουρά. Καραμασιώτης.
τον Τζόπουλο πάσα στο πλάι, Πίκουλης για δύο. Εκεί Τζόπουλος αφήνει τον Βρασόπουλο. Τζόπουλος πάλι Βρασόπουλος. Ένα τρίποντο από την κορυφή, διαχειρός κάπως σου θα βρει στόχο. 20-23. Καραμασιώτης. Θέλησε να βρει τον Παπαδόπουλο. Βρασόπουλος ήταν εκεί για να κλέψει. Φεύγει στην άλλη πλευρά, θα τελειώσει ο ίδιος τη φάση πέσοντας στο παρκέ. 22-23. Στον πόντο πλησιάζουν Tipping Paper. Στείλουν αυτό το προβάδισμα των 6 πόντων που είχαν πάρει νωρίτερα οι Μοσχολίτ. Στο πλάι ήταν αγνώστης και Γουράνιδης τώρα έτοιμοι να περάσουν στο παρκή για τους άσκρους. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Η κατοχή περνάει στα χέρια των Tipping Paper. Έχουμε αλλαγή για τους Μοσ. Καραμασιώτης θα καθίσει στον πάγκο για πρώτη φορά σήμερα. Πρέπει να πάρει τελευταίες κάποιες ανάσες. Όπως και ο Φίκουλης, Γουράνιδης και αναγνώστης στο παρκέ. Μπορεί να είναι σαν να λάβανε το μαρκάρισμα του Βρασόπουλου. Ζόπουλος στον Καμπόσο. Ζόπουλος αφήνει στην κορυφή, Καρπούζης θέλει να γυρίσει, 3 δευτερόλεπτα. Η άμυνα βγαίνει προστιγμένη, Καμπόσος θα πάρει ένα μακρινό τρίποντο. Δεν θα μπορέσει να βρει τους 3 πόντους. Μουλαρίδης τώρα κατεβάζει. Δείχνει το σύστημα. Παίζει με τον Κουσάκη. Παντόπουλος τώρα θέλει να αποστάρει. Θα του κλέψει όμως εξαιρετικά την μπάλα από τον Μίχος, ο οποίος όμως μπερδεύεται στην συνέχεια. Λάθος το λάθος. Πατάει γερά ο αναγνώστης. Θα φτάσει μέχρι το καλάθι για το 22-25. Ο Τσάκος είναι στην περιφέρεια. Δίστασε να πάρει το σουτ. Καθώς βγήκε πάνω το Κουσάκης, πλησίασε. Αστόχησε, μάζεψε ο Γουναρίδης. Δεν βρίσκουν ευνηδιασμό οι άσπροι. Ο Παντόπουλος τώρα θα πάει με φόρα. Κόβει την πάσα πριν φτάσει στον αναγνώστη ο Καμπόσος. Έχουμε και αλλαγές για το Spin Paper τώρα. Σανζάρ Σαντουρτσόπουλος επιστρέφουν στο παρκέ. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Γουναρίδης πάει από τα δεξιά, θα σηκωθεί για δύο. Ο Καρπούζης σταματάει την τρίπλα του. Παίζει με τον Αντρουτσόπουλο. Γυρίζει αυτός με το δεξί, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 24-25. Ο Βρυτσόπουλος, ο οποίος και στην πρώτη περίοδο κάνει πολύ καλή δουλειά για τους κυπεδούχους. Γενικά θα τον χρειαστούν σήμερα. Tipping Paper. Παπαδόπουλος. Κουσάκι στην αδύνατη πλευρά. Είναι άστοχο το χιού του. Βρυτσόπουλος. Για τρεις, είναι άστοχο όμως. Παπαδόπουλος παλεύει για να κρατήσει. Έχουμε γραμμή. Η κατοχή είναι για τους Μοσχόντιτ, σύμφωνα με τους διαιτητές. Έχει πατήσει εκτός ο Βρασόπουλος, ο οποίος πέρασε εκτός. Για να δει στη θέση του ο Μποτσάκος και πάλι. Γουναρίδης πιέζεται από τον Μητσόπουλο. Βγαίνει πάνω τώρα ο Καρπούζης, θα του κάνει το φάουλ. Είναι το τέταρτο. Γουναρίδης
κάνει τα βήματα αυστηροαναγνώστης. Παπαδόπουλος θα εκτελέσει από την περιφέρεια. Ο Ζουκόπουλος είναι εκεί για το rebound. 4-25. Έχουν ευκαιρία να διεκδικήσουν το προβάδισμα τους τώρα οι Κυπεδούχοι. Ο Τσάκος εκεί κοντρά σε τρεις αντιπάλους, καθαρή άμυνα. Είναι και μόνο μπάλα όπως λέει χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Τσάκης μπάλα στον Γουναρίδη. 7 δευτερόλεπτα. Γουναρίδης με τον Αζάρ τώρα πάνω του. Έχουμε γραμμή και η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Καραμασιό της επέστρεψε στο παιχνίδι και ο Μιχαλόπουλος που να ρίδεις και του Σάκης έκαθαν στον πάγκο. Ο Τσάκος Ζόπουλος. Πολύ καλή άμυνα του αναγνώστη. Φεύγει στην άλλη πλευρά στο ένας με έναν. Θα πάρει το φάουλ, θα κερδίσει τον αντίπαλό του κατά κράτος. 24-27. Το καλάθι και φάουλ του αναγνώστη. Έχουν το μαξιλαράκι των τριών πόντων τώρα οι Μοστουγόντιτ. Μπορούν να πάνε και στο συν-4 αν ευστοχίσει στην βολή του. Και 42 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Τρίποντο από τον Ανδρουτσόπουλο. Μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Παπαδόπουλος επαναφέρει. Αναγνωστής Καραμασιώτης. Έχει τον Αζάρ μπροστά του, η μπάλα στο πλάι, Μιχαλόπουλος θα σηκωθεί για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Πάντα στο Αζάρ το rebound. Θα αναλάβει και ο ίδιος να περάσει στο κέντρο. Πανίδη σταματάει, επιλέγει ένα γρήγορο τρίποντο, δεν του βγαίνει σε καλό. Μάζεψε το rebound ο Ορφανίδης. Ο αναγνώστης σχολείται. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Είναι στον Καραμασιώτη. Κρατάει εκείνος, παίρνει από τον Αζάρ. Σταματάει την τρίπλα του. Πάσα έφτασε στον Παπαδόπουλο. Σταματάει και εκείνος με το δεξί χέρι. Θα βρει στόχο για το 24-29. Ο Σάκος πάει κοντά του, ο Ανδρουτσόπουλος. Παραμένει κολλημένος πάνω του αναγνώστης. Μένει μόνος του Αζάρ εδώ. Δεν θα κάνει όμως καλό σουτ παρά τις καλές προϋποθέσεις που υπήρχαν στο σύντο. Μπάλα καταλήγει στον Καραμασιώτη. Παπαδόπουλος ζητάει, πήρε στην κορυφή ο Μιχαλόπουλος, εκτελεί για τρεις μέσα. 24-32, ξεφεύγουν και πάλι οι Μοστουγόντιτ και αναγκάζουν έτσι τους Ρώσους να καλέσουν time out. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. 24-32 που καταφέρει να βρεθούν τώρα οι Μοσπόντιτ. Με το τρίποδο του Μιχαλόπουλου νωρίτερα να τους απομακρυνεί. Ο Τσάκος θα ήθελε να γυρίσει. Κλείστηκε η ιδέα στους φανέλες γύρω του. Ο Φανίδης βρήκε λίγο χώρο και τιμώρησε αμέσως. 27-32. Μισό λεπτό ακόμα. Καραμασιώτης. Στον Παπαδόπουλος. Πάνω του τον Ανδρουτσόπουλο. Καλόπουλος τον Μπούχουρα. Θα περάσει, έχει λήξει ο χρόνος. Δεν ακούσει την εικόνα, αλλά δεν έχει προλάβει το ρολόι. Ο παίκτης του Μοστουγόντιτ
δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Σπανίδης του τριών ποντών από τον Καραϊσκο βρίσκει σίδερο, 3 δευτερόλεπτα, 2-1. Καραμασιώτη προλαβαίνει το ρολόι, θα το χάσει και ολοκληρώνεται έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 27-32. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Άρχισε να μετράει αντίστοιχα το τρίτο δεκάλεπτο. Στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Pink Paper και Mod Bonus, 27-32 υπερθυμίζω το σκορ. Στο συν 5 βρίσκονται αυτή την στιγμή οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έκαναν το λάθος νωρίς νωρίς και επέτρεψαν στους αντιπάλους να βγάλουν ένα εμφυδιασμό με τον Μποτσάκο. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 29-32. Σάκης αφήνει στον Καραμασιώτη. Μιχαλόπουλος δεν επιλογή ασύνο, ο Παπαδόπουλος τέλεσε, αστόχης όμως Παπαδόπουλος έχει σε καλύτερη θέση, θα μαζέψει την μπάλα, θα έκανε το χατήρι να καταλήξει εντός καλαθιού στην συνέχεια. Άγιες φωνές εκεί από Καμπόσο και Παπαδόπουλο. Μια μαρτύρε το παίξει στον Pink Paper. Αυτός θεωρεί πως έχει γίνει χαμηλά το φάουλ πριν προλάβει να σηκωθεί ο Παπαδόπουλος. Ο παίκτης των Most Wanted όμως είναι ήδη στήμενος στη γραμμή για να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο βολές του. Αστοχή. Μπάλα και πάλι στα χέρια του για την δεύτερη βολή του. Θα την χάσει και αυτή, 0-2. Ζεύει μακριά Καραΐσκος. Μποτσάκος με τον αναγνώστη μπροστά του. Βγαίνει στην περιφέρεια και παίρνει ο Ορφανίδης. Πάσα του Εθνιδία σε τον Αντρουτσόπουλο. Καμπόσου βρήκε χώρο, δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του. Καραμασιώτης αφήνει στον Μιχαλόπουλο. Αυτό με τη σειρά του στον Κουσάκη. Πάλι Μιχαλόπουλος. Παίρνει το σκέναν τον Παπαδόπουλο, ψάχνει επιλογές. Καραμασιώτης είναι εκεί. Έχει ένα δευτερόλεπτο, δεν προλαβαίνει να σηκωθεί. Και έτσι ολοκληρώνεται η επίθεση των Most Wanted. Πρέπει να σταματήσει τώρα στο παιχνίδι, καθώς δεν είχαν προλάβει να πάρουν την μπάλα στα χέρια τους οι γηπεδούχοι. Κατοχή είναι για τους Pink Paper. Με τον Ποτσάκο τώρα να δίνει συνέχεια. Παραμένει το 29-32 χωρίς σκορ μέχρι στιγμής. Η Most Wanted στην τρίτη περίοδο. Αριστερό lay-up από τον Ποτσάκο, ο οποίος θα φέρει την ομάδα στον πόντο. Το δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. 31-32 πλέον. Καραμασιώτης. Κουσάκης. Καλόπουλος. Πες με τον αναγνώστη, θα περάσει αυτός προς τα μέσα, δεν θα τελειώσει καλά. Καμπόσος. Καραΐσκος αφήνει στο πλάι, Ορφανίδης δίχως δεύτερη σκέψη. Μπαλά στο σίδερο και στα χέρια του Μιχαλόπουλου, ο οποίος ζητάει ηρεμία από τους παίκτες του. Αναγνώστης. Κύριο Κουσάκη ζητάει ο Καραμασιώτης στα δεξιά. Θέλει να αποφύγει τον Μποτσάκο, ανάποδο λέει, από εξαιρετικό καλάθι. 31-34. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μποτσάκο. Συγκρούονται ο Αντρουτσόπουλος και ο Αναγνώστης. Συνεχίζει το παιχνίδι. Μποτσάκος θα βρεθεί στο έδαφος, βρήκε την πάσα για τον Καμπόσο. Πατάει γερά, κόβεται όμως από τον Κουσάκη. Μιχαλόπουλος
Παπαδόπουλος στον Κουσάκη μπαλά. Παπαδόπουλος πήρε, δεν μπόρεσε να σηκωθεί καθώς ο Φανίδης του έβαλε στοπ. Θα πάρει κιόλα την μπάλα στον ευνηδιασμό, παίρνει τα βήματα εκεί κάπως άτσα, αλλά τελείωσε την φάση. Σφύριγμα γιατί φάνηκε να έχει ενοχλήσεις ο Ορφανίδης. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ο παίκτης στον Pink Paper. Θα συνεχίσει κανονικά. Καραμασιώτης. Αλόπουλος τον αναγνώστη. Σε κοντά στην ρακέτα πιέση και όμως όσο έβρεπε από τον Καραϊσκο προσέβγαλε την άμυνα, τρέχει γρήγορα στην άλλη πλευρά, θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, μείνει τώρα στον Ποτσάκο. Μπάλα στον Ορφανίδη, τελεί για τρεις ο Δημητσόπουλος, δεύτερη ευκαιρία θα φάουν από τον Κουσάκη έχει γίνει. Να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του ο Ανδρουτσόπουλος. Πέρα από το rebound. Και τώρα θα βρεθεί στην γραμμή των βολών. Πληθυκιώτης επέστρεψε στο παιχνίδι. Αναγνώστης. Πέρασε εκτός. Μέσα πρώτη βολή. 32-34. Βάζει και την δεύτερη, αλάνθαστος. 33-34. Λυθικιώτης. Με τον Καραΐσκο, είναι έξω. Παλόπουλος σηκώνεται και το βάζει κιόλας. 33-37. Ποτσάκος. Ορφανίδης και πάλι Μποτσάκος. Προς τα μέσα, ανάμεσα από δύο θα σηκωθεί. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει καλά την φάση. Λυθικιώτης αφήνει στον Παπαδόπουλο. Στη γωνία είναι ο Καραμασιώτης. Παπαδόπουλος από μέση απόσταση θα αφήσει την παλέτος καλαθιού. 33-39 στο συν 6 βοσμόνι. Φαουλ του Μπλεθικιώτη τώρα. Σηκώνει ο μέσος στο χέρι του. Πάνω στον Καραΐσκο έγινε. Πίκουλης. Δεν μένει στο παρκέ. Παπαδόπουλος είναι ο παίκτης που αντικαταστάθηκε. Καμπόσος. Για τόσο καλή υποδοχή της πάσης από τον Ορφανίδη. Θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Θα γίνει το λάθος από τους Πινκ. Λυθικιώτης. Το 33-34 τον κάνει ένα σερί 5-0. Και φιλοξενούμενοι. Εδώ θα χάσει ο Κουσάκης. Ανδρουτσόπουλος. Προσποιείται, σηκώνεται στο δεύτερο χρόνο. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Κουσάκης. Πάσε στον Μπλεθικιώτη. Δεν θα πάρει το σουτ. Καραμασιώτης. Ζητάει επιλογή για σκριν. Μιχαλόπουλος. Βρίσκει σίδερα αυτή τη φορά. Μπάλα και πάλι στα χέρια των Μος. Πικουλής. Θα δώσει το σκριν. Καραμασιώτης. Παρά στη γωνία. Κάπα στα ίσα. Από τον Μποτσάκο πήγε να βάλει και καλά και στην γωνιακή μπασκέτα. 3 δευτερόλεπτα τώρα για τους Most Wanted. Πρέπει να βιάσουν εδώ. Παρά στον Κουσάκη, αυτός θα πάρει την εκτέλεση. Μπάλα θα καταλήξει εκτός στόχου αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παραμένει το 33-39 στο φωτεινό πίνακα.
3 και 34 πριν να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Καραΐσκος. Ο Τσάκος Καραΐσκος είναι μόνος στην περιφέρεια. Πήρε το σουτ σαν πέναλτι. Το βάλε. 36-39. Δίνουν τέτοιους χώρους η Μόστ. Να ξέρουν πως οι Pink Papers θα το εκμεταλλευτούν. Αυτό διαθέτουν πάρα πολύ καλό σουτέρ. Αποδεικνύει ο Καραΐσκος, Μιχαλόπουλος τώρα για τους άσπρους. 5 δευτερόλεπτα στο έδαφος ο Μποτσάκος. Κουσάκι στο πλάι. Εξκαλεί και απαντάει άμεσα. 36-42. Και πάνω τον Καραμασιώτη, πάνω στον Μποτσάκο. Διαλλαγές με τους Ρόζ. Ασάρε επέστρεψε στο μάτς. Όπως και ο Καρπούζης και ο Κοντόμιχος επίσης θα πατήσει παρκέ. Οργανώνει τώρα ο Μποτσάκος. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Αζάρ και τον Καρπούζη. Τα 5 δευτερόλεπτα αυτός θα επιχειρήσει να πάσα για τον Κοντομίχο. Πήραν οι ψοκίνδυνοι, δεν πέρασε. Κιώτης. Μπαλά στην περιφέρεια, Μιχαλόπουλος το θέλει το σου. Θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Καραμασιώτης ακολουθεί τη φάση και παίρνει το θετικό rebound. Κιώτης. Πατάει γκάζι. Εξαιρετική πάσα του για τον Πίκουλη. Βρει τον Κουσάκη εκείνος, δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα εντός ορίων. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Τσάκος. Αζάρ θα το πάρει από την γωνία. Μίχος μαζεύει πάλι στην επίθεση Pink Paper. Ωραία περιστροφή του Μποτσάκου. Στους για 3 πόντους αρμολόμος από τον Καραΐσκο. 3 δευτερόλεπτα δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Αζάρ θα στοχίσει ξανά 3 διαδοχικά άστοχα τρίποντα. 3 σπεταμένες προσπάθειες από την περιφέρεια για τους γηπεδούχους και το 36-42 δεν αλλάζει. Καραμασιώτης τώρα ηρεμεί κάπως τα πράγματα. Θα σηκωθεί για να πάρει ο δεύτερη προσπάθεια, η μπάλα στο σίδερο. Ο Τσάκος. Καραΐσκος, ακόμα ένα δικό του σουτ. Ο Τσάκος, ακόμα μια φορά από αδρανία, αμυνά εδώ των άσπρων. Δεν θα μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν οι Pink Paper αρχικά. Ο Τσάκος την δικιά του ευκαιρία και πάλι θα ανανεώσουν την επίθεση του Pink Paper και ο Τσάκος αυτή τη φορά θα πει ευχαριστώ, 38-42. Στις 4 διαφορά, 35 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Καραμασιώτης στον χώρο του κέντρου. Στα 9 δευτερόλεπτα το ρολόι της επίθεσης. Έτσι με τον Μιχαλόπουλο, έχει 3 δευτερόλεπτα αυτός, αναγκάζεται να εκτελέσει για 3. Αστοχή, μια επίθεση 16 δευτερόλεπτων τώρα. Μια μακρινή πάσα από τον Μποτσάκο και σταματάει ο Μιχαλόπουλος. Και έχουμε 12,4 τώρα στο ρολόι. Όλα για τους Pink Paper. Ο Καραΐσκος πάει στην επαναφορά. Στα μακριά και παίρνει ο Μποτσάκος. Στα 10 το ρολόι. Καρπούζης για 2. Αστοχή. Ο Τομίχος είναι εκεί. Θα αστοχίσει από κοντά. Ανενόχλητος εκεί ο Κοντομίχος. Φαίνεται να αγχώθηκε στην εκτέλεσή του. Το χάσε, τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 38-42. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε 38-42. Ο Μοσχόλης
έχουν το προβάδισμα σε αυτό το πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για αυτούς. Υπενθυμίζω πως με νίκη απόψε είναι αυτοί που θα πάρουν το εισιτήριο για τα play-off και να πετάσουν εκτός πρώτης τετράδας τους Young Bowlers. Από την άλλη, Pink Paper, υπενθυμίζω, έχουν εξασφαλίσει ήδη την θέση τους εκεί. Ο Τσάκος ευστοχή στην πρώτη βολή. 39-42. Μέσα και η δεύτερη. 40-42 σε απόσταση 2 πόντων. Πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Καραμασιώτης. Χαλόπουλος. Βλέπει τις κινήσεις ο Μούκουρας. 4 δευτερόλεπτα. Κόλλησε κάπως η επίθεση εδώ τον Άσπρον. Μιχαλόπουλος θα πάρει το τρίποντο στη λήξη του χρόνου. Παρά στα χέρια του Ποτσάκου. Πιέζεται. Αυτά θα κάνει για την περιστροφή, αλλά έχει κάνει βήματα. Το δίνουν οι διαιτητές. Η μπάλα περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Καραμασιώτης. Καλόπουλος του δίνει και πάλι. Συνεργάζονται οι δυο τους. Ο Χαλόπουλος θα πάρει τελικά την εκτέλεση. Σε καλύτερη θέση και ο Καρπούζης. Ο Τσάκος αφήνει στον Αζάρ. Ζόπουλος στο σποντομίχο. Ωραία spin move. Τρομερό καλάθι. 42-42 ισοφαρίζουν οι Pink Paper. Με αυτή την πάρα πολύ όμορφη κίνηση του σποντομίχου. Και το μάτς είναι και πάλι στα ίσα. Παπαδόπουλος, Καραμασιώτης, βρήκε λίγο χώρο, δεν έκανε καλό σουτ. Αζάρ. Ο Τσάκος. Πέρασε, έφυγε χαμηλά το φάουλ. Δεν μετράει η προσπάθεια που έγινε στην συνέχεια. Κάνει το πρόσωπό του, ο Μποτσάκος αφελά του, προέφερεται πως τον βρήκε. Ο Μπούκερας, ο οποίος παίρνει αμέσως πάνω του, να δει αν είναι καλά. Αναγνώση τώρα στο μάτς, στην θέση του Μιχαλόπουλου. Παραφέρει ο Ζησόπουλος, Αζάρ βρέθηκε εκεί, κοντά στην ρακέτα, δέχτηκε το σώμα από τον Κουσάκη. Καραμασιώτης. Αναγνώστης, θα το πάρει το σουτ, κάνει έρμπολ. Ποτσάκος. Καλή άμυνα από τον αναγνώστη. Κρατάει αργά αργά ο Ποτσάκος. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Αζάρ θα το πάρει το τρίποντο. Θα του κάνει το χατήρι, όχι τελικά. Απίστευτο, τραβάει τα μαλλιά του Αζάρ. Το πετιάξιμο παιχνίδι μπάλα. Παρέμεινε σε 42-42. Καραμασιώτης. Τελεία το πλάι. Έχουμε φάουλ για τρεις βολές. Τον Ποτσάκο έχει γίνει. Βρασόπουλος στον τεμετάξη παίρνει στο παιχνίδι. Θα αντικαταστήσει τον Ποτσάκο. Ο Καραμασιώτης ετοιμάζεται για τις τρεις βολές του. Έχει την ευκαιρία να βάλει και πάλι σε θέση οδηγού την ομάδα του. Θα το κάνει με την πρώτη βολή. 42-43. Μέσα και η δεύτερη. 42-44. Και σε ακόμα μία. Θα την βάλει και αυτή, 3-3. Αλλά θα στους ο Καραμασιώτης για το 42-45.
Λασόπουλος. Αζάρ. Παίρνει τα βήματα, πολύ καλή άμυνα από τον Κούκουρα. Θα βγει τελικά η άμυνα. Καραμασιώτης, 3-1-2-3. Αναγνώσεις, κερδίζει το φάουλ τον Αζάρ. Φάουλ που είναι το δεύτερο. Pink Paper. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Timeout, 6 λεπτά και 45 λεπτά ακόμα για το φινάλε. 42-45 το σκορ. 63 η most wanted. Σάκη θα πάρει, θα σηκωθεί για 3 μπροστά από τον Ζιζόπουλο. Θα καταφέρει να πετύχει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο. Θα στείλει την ομάδα του στο συν 5 πλέον, ήταν για 2 τελικά το συν. Αζάρ. Λάθη και φάουλ. Σαραντατέσσερα. 47. Προσπάθεια του Αζάρ. Μέσα και η δεύτερη και η βολή. Για το 45. 47. Αναλαμβάνει τον ανακατεβάσει για τους μος. Παίξει τον Καραμασιώτη. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Καραμασιώτης κρατάει. Έχει 3 φανέλες αντιπάλου μπροστά του. Παπαδόπουλος θα πάρει ένα τρίποντο. Νομίζω πως εδώ η επίθεση δεν πήγε ποτέ. Έχει να μείνει ο Χόδης. Αστόπουλος. Καραμασιώτης. Φίνει στον αναγνώστη, μπάλα στην γωνία. Παπαδόπουλος έφτασε κοντά. Αρφάουλ. Τώρα τα ομαδικά. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Παπαδόπουλος. 45-48. Βάζει και την δεύτερη. 45-49. Με τις δύο εύστοχες βολές του Παπαδόπουλου. Βρασόπουλος. Μπάλα στον Αζάρ. Εκτελεί για 3. Μπάλα πέρα εκτός. Μπορείς να κουμπίσει ούτε καν στο Στεφάνι. Κατοχή είναι για τους Most Wanted. Καραμασιώτης. Σάκης αφήνει τον αναγνώστη, γυρίζει πάλι στην περιφέρεια για να φτάσει τον Καραμασιώτη. Έχει τον Καρπούζη μπροστά του. Αναγνώστη στα 5, σηκώνεται με το ένα χέρι, βρίσκει στο φω. 45-51. Στο σύνεξ πλέον η Most Wanted. Time out για τους Pink. Λεπτά και 40 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν ακόμα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. 45-51 δείχνει τώρα ο Φωτίνος Πίνακας με τον αναγνώστη να μιλάει νωρίτερα τον Most Wanted και να στέλνει την ομάδα του στο συνέξι. Ο Τσάκος πήρε ένα μαρκαρισμένο lay-up. Πέρασε ο Τσάκος. Ο Τσάκος δεν σχόλου το είπα, ο Καμπόσης ήταν, αλλά έχουμε και 3 δευτερόλεπτα.
πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Καραμασιώτης. Φίνει στον Παπαδόπουλο. Ανάμεσα από δύο αυτός προσπαθεί να σηκωθεί. Έχει κάνει βήματα όμως. Φανίδης επιστρέφει στο μάτς από τους γηπεδούχους. Καρπούζης περνάει εκτός. Ο Τσάκος. Τελευταίο τετράλεπτο. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Υπάρχει φάουλ από τον αναγνωστή. Τέταρτο για τους Μοσχόλοι, το τελευταίο που θα να δώσουν. Ο Τσάκος. Καραμασιώτης έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του, τώρα θα συμπληρωθούν τα ομαδικά από τους Μοσχόλοι. Με βολές. Με τον Ποτσάκο. Διασπάθησε και η Γκάζη, πήγε να τον χάσει ο Καραμασιώτης. Αναγκάστηκε τελικά να κάνει το φάουλ. Πέσε πρώτη βολή. 46-51. Μέσα και η δεύτερη. 57-51. Καλόπουλος παίρνει την θέση του Παπαδόπουλου για τους Μοσχόλοι. Και Καραμασιώτης επαναφέρει. Αναγνώστης. Καραμασιώτης. Πάει στο πλάι, Μιχαλόπουλος θέλει να πλησιάσει, δεν βρήκε χώρο. Δύο δευτερόλεπτα, ένα κουσάκι προλαβαίνει στο Τσάκο Μιχαλόπουλο. Δεν θα ακουμπήσει όμως η μπάλα στο στεφάνι. Απόσταση κατεβάζει. Φύγει στον Ποτσάκο. Με ηρεμία τώρα θα κυλήσει η επίθεση των Pink Paper. Ραΐσκος δεν κάνει καλή υποδοχή. Απόσταση. Θα γυρίσει, κόβεται και τελειώνει και ο χρόνος επίθεσης. Γενική αφιάμινα από τους Μοσχόλοι δεν επιτρέπουν τους αντιπάλους να πλησιάσουν. Παραμένει η διαφορά στις 4. 2:50 ακόμα για το τέλος. Καραμασιώτης. Προσχωρείται Μπούκουρας. Θα πάρει τώρα και πάλι. Αυτός θα πάρει το τρίποντο. Εύστοχος. 47-54. Ένα πάρα πολύ μεγάλο σουτ από τον Μπούκουρα. Στο συν 7 πλέον η Μοστρόντιτ. Καμπός θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει όμως. Καναγνώστος καθαρίζει το rebound. 2:10. Ακόμα στο ρολόι. Και οι Μοσχόλοι έχουν πάρει μια καλή διαφορά. Κουράς. Ψάκη συζητάει ο Καραμασιώτης στα 3. Κουράς θα το βάλει και αυτό. Όχι. Μαλά καταλήγει εκτός πριν προλάβει. Ο Καραμασιώτης. Η κατοχή είναι για τους Pink Paper. Καραΐσκος. Καμπόσος παίζει με πλάτη. Υπάρχει φάουλ τον Καραμασιώτη. Αλλά υπερθυμίζω πως έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Μοσχόλοι.
Αυτό και έχουμε βολές. Θα μπορούσα στο στοχή στην πρώτη. 48-54. Μέσα και η δεύτερη. 49-54. Και πάμε σε ένα time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. 1:35 ακόμα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 49-54 και νομίζω το σκορ. Καραμασιώτης. Τα δευτερόλεπτα. Μπαλά στο πλάι. Αναγνώστης στα δύο. Ιχαλόπουλος. Τα κάνει βήματα. Μπαλά πήγε στα χέρια του στα δύο δευτερόλεπτα. Τον πίεζε ο χρόνος. Δεν μπορούσε να εκπορευτεί καλά την μπάλα για να σηκωθεί. Και έτσι δεν γλίτωσαν το λάθος οι άσπροι. Θα θυμίζω στο πρώτο μάτς οι Pink Paper είχαν κερδίσει με 53-59. Έτσι θα κυνηγήσουν για την διαφορά. Σήμερα οι Most Wanted αν μπορέσουν να πάρουν την νίκη τελικά. Αμπόσος. Κοτομίχος. Τάπα στα ίσα από τον Κουσάκη. Πάρα πολύ καλή άμυνα. 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Διαφορά στους 5. 37 δευτερόλεπτα. Καραμασιώτης. Κρατάει Χαλόπουλος από αρκετά μακριά. Θα εκτελέσει πάλι καταλήγει πίσω από το ταμπλό. Και η κατοχή είναι για τους Pink Paper. Έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση, 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Καμπούσες θα κρατήσει, δεν θα γίνει κάποια επίθεση. Φτάνουμε λοιπόν προς το φινάλε. Οι Most Wanted κατάφεραν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους. Θα πάρουν την νίκη. Θα πάρουν και το εισιτήριο για τα play-off. Εκεί όπου ήδη βρίσκονται οι Pink Paper, οι οποίοι θα ετήσουν σήμερα με 49-54 από τους Most Wanted.